3 λεπτά ελπίζω, δεν επαναλαμβάνω όσα είπε ο Υπουργός. Η κριτική που έγινε για τη στελέχωση των ειδικών σχολείων είναι αβάσιμη. Τα ειδικά σχολεία λειτουργήσαν το ίδιο καλά ή όσο καλά λειτουργήσαν και τα άλλα σχολεία. Για τις επιμορφώσεις έχουμε πει, είναι το στίχημά μας για την επόμενη σχολική χρονιά, ουσιαστικές, πραγματικές, που να έχουν στόχο και περιεχόμενο. Κρατάω όλες τις παρατηρήσεις που έγιναν για τις δομές της διαβίου μάθησης. Είναι το επόμενο στίχημά μας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έχουμε πολλά προβλήματα, παλεύουμε να τα λύσουμε, ήδη τα πρώτα βήματα νομίζω έχουν γίνει. Και με το INEDIVIM έχουμε προβλήματα, είμαστε σε βηματισμό αντιμετώπισης αρκετών από αυτών. Για τη συγχωνεύση σχολικών μονάδων αναφέρθηκε και ο Υπουργός. Ξέρετε, εμείς θέλουμε να έχουμε τουλάχιστον εξαθέσια δημοτικά σχολεία, όχι παρακάτω. Όμως αυτό δεν επιβάλλεται πάντα δια της βίας. Είχαμε αυτή τη χρονιά μενόμενους, κυριολεκτικά μενόμενους γονείς στο Υπουργείο από ένα χωριό άλλης περιφέρειας, της στερεάς Ελλάδας, και υποχρεωθήκαμε, γιατί άνθρωποι είμαστε και ο Υπουργός και όλοι μας, να υποχωρήσουμε και να επαναλειτουργήσουμε ένα διθέσιο δημοτικό σχολείο. Γιατί, ποιο ήταν το επιχείρημα των γονέων? Ότι τα παιδιά τους περνάνε από έναν επικίνδυνο δρόμο για να πάνε στο κοντινό χωριό που είναι 3 χιλιόμετρα. Και κάποια στιγμή, σε μια φλασιά του μυαλού μου, τους ρωτώ, εσείς από ποιον δρόμο πηγαίνετε, οι γονείς, και μου απαντούν από τον ίδιο. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιο. Αν ο δρόμος είναι επικίνδυνος, να το φτιάξουμε το δρόμο. Οι εκπρόσωποι της περιφέρειας, αν είναι 3 χιλιόμετρα, να το φτιάξουμε, αν αυτό είναι το επιχείρημα. Αλλά δεν είναι αυτό το επιχείρημα. Για το ολιγομελή τμήματα στα ΕΠΑΛ, ακούστε. Φέτος λειτουργούν 1560 τέτοια τμήματα σε όλη τη χώρα. Το 27% των τμήματων των ΕΠΑΛ είναι ολιγομελή. Όπου χρειάστηκε, σε νησιά φτιάξαμε και τμήματα με 2 παιδιά. Αλλά να συνοηθούμε. Θέλουμε τα ολιγομελή τμήματα για το συμφέρον των μαθητών. Αν είναι έτσι, να φτιάξουμε και άλλα 1500. Αλλά επειδή γνωριζόμαστε, τουλάχιστον καταλαβαίνόμαστε με τους περισσότερους από εδώ, όταν αυτό είναι το κριτήριο να το κάνουμε. Αλλά δεν είναι πάντα αυτό το κριτήριο. Και ο νόν νοήτου. Και εμείς δεν είμαστε εδώ για να χαϊδεύουμε αυτιά. Είπε ο Υπουργός ότι τον Αύγουστο περνάμε σε μια νέα φάση στη χώρα. Αυτή η φάση δεν θα είναι τα χρόνια πριν το 9. Τα χρόνια πριν το 9 δεν ήταν χρόνια ευμάρειας, ήταν χρόνια πορείας προς την καταστροφή. Εμείς οι αριστερά έχουμε χρέος να μην επιστρέψουμε εκεί. Και γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε όλοι. Και εμείς οι αριστεροί πρώτοι από όλους. Όλες οι σχολές που προσφέρουν επαγγελματική εκπαίδευση, κατά την άποψή μας, πρέπει να περάσουν στο Υπουργείο Παιδείας. Πολύ περισσότερο όταν ο Πρωθυπουργός τον περασμένο Μάιο εξήγηλε τη 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, που σημαίνει όλα τα παιδιά μέχρι τα 18 χρόνια τους θα είναι στο Λύκειο. Άρα ένα επαγγελματικό σχολείο χρειάζεται, και αυτό δεν μπορεί να είναι άλλο από το ΕΠΑΛ. Αλλά εμείς είμαστε το Υπουργείο Παιδείας. Και τέλος, στις δυσκολίες πρόσληψης αναπληρωτών, μάλλον μη αποδοχής θέσης επανειλημμένα, έχουμε αποφασίσει να νομοθετήσουμε από την επόμενη σχολική χρονιά, βεβαίως, μετά τη δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, σε συγκεκριμένες θέσεις να προκυρήσεται η θέση αυτή καθεαυτή και να γίνονται αιτήσεις για αυτή τη θέση, και ας πάει ο άνθρωπος που είναι στη λίστα στον αριθμό 1000. Ευχαριστώ πολύ.